Κοντά μας έχουμε τον κύριο Βόκολο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συμμετέχετε σε αυτό το camp, το 8ο κατά σειρά. Πείτε μας λίγο για τα ωφέλη που αποκομίζουν οι νέοι αθλητές μέσω αυτών των camp και των οργανώσεων. Καταρχάς είναι να πω ότι είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Είναι δύο παιδιά και ο κύριος Γκέραρτ, για τον οποίο νομίζω ότι είναι δεν μπορείς να πεις πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ποδοσφαιράνθρωπος, είναι από πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Γνωρίζει το ποδόσφαιρο από πολλές τις πλευρές, άρα είναι μεγάλη μου τιμή που συμμετέχω σε ένα κάπ τέτοιο. Και επίσης και του Μανώλη του Παπαδάκη, που είναι ένα νέο παιδί με φιλοδοξίες και με το σημαντικότερο για μένα, με όρεξη για δουλειά. Άρα λοιπόν είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Από εκεί πέρα τα ωφέλη που αποκομίζουν όλα τα παιδιά είναι σημαντικά, γιατί όπως βλέπετε και τη μία εβδομάδα αυτή έρχονται άνθρωποι του ποδοσφαίρου της παρούσα στιγμή που μπορούν να τους πούνε έστω και δύο πράγματα και τρία πράγματα πάρα πολύ σημαντικά για αυτούς. Και από όλα αυτά, αν μπορέσουν τουλάχιστον να ανακρατήσουν κάποια πράγματα, νομίζω ότι θα τους βοηθήσει, θα τα πάρουν σαν κληρονομιά για το μέλλον τους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι από κάθε άποψη είναι σημαντικό πολύ. Για πρώτη φορά έχουν μαζευτεί τόσοι πολλοί γνωστοί προπονητές. Είναι ουσιαστικά όλη η ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου εδώ πέρα. Πόσο σημαντικό είναι αυτά τα παιδιά να βρίσκονται γύρω από τόσο γνωστά ονόματα? Όπως είπα και πριν, είναι σημαντικό γιατί μπορούν να πάρουν από το κάθε όνομα, από τον κάθε άνθρωπο θα έλεγα εγώ, γιατί το όνομα είναι λιγάκι σχετικό και δεν μου αρέσει, γιατί ο καθένας από εμάς πιστεύω ότι μέσα από τη δουλειά του φτάνει σε κάποιο σημείο. Άρα λοιπόν όλοι και εμείς ακόμα τα υποτιθέμενα ονόματα έχουμε περάσει από αυτή τη φάση και από αυτή την ηλικία, και νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε και να λειτουργούμε. Και γνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά και το πώς πρέπει να τα πλησιάσουμε. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για αυτά τα παιδιά να μπορέσουμε να τους περάσουμε κάποια μηνύματα, να πάρουν κάποια μηνύματα, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο αλλά και έξω από το ποδόσφαιρο, γιατί όπως γνωρίζετε το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο μέσα στο γήπεδο. Το πιο σημαντικό για μένα για ένα μικρό παιδί είναι το έξω από το γήπεδο και το πώς θα χειριστεί και τη ζωή του αλλά και όλη την κατάσταση. Και θεωρώ ότι, όπως είπα και πριν, ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι μόνο κερδισμένα. Ουσιαστικά, δηλαδή, εκτός από το προπονητικό κομμάτι, έχετε και το ρόλο του παιδαγωγού εντός, εκτός του διδάσκοντος. Το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, φαίνεται ότι δείχνετε εμπιστοσύνη και έχετε όρεξη να βοηθήσετε μικρά παιδιά και να διακρίνετε ταλέντα. Κατά πόσο στην πορεία, αν συνεχιστεί η συνεργασία, τα βλέπουμε σε κάποια μεγάλη... Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θα το ξαναπούμε άλλη μια. Ίσως έχουμε κρατήσει και γραφική κάποια στιγμή να τα λέμε τα ίδια και τα ίδια, ότι υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα, και επειδή τυχαίνει να βρίσκουμε και σε εθνικές ομάδες που ουσιαστικά περνάει από εκεί πέρα η ελίτ της Ελλάδας, και βλέποντας τις δυνάμεις μας με το εξωτερικό και με μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, θεωρώ ότι δεν μας λείπει καθόλου το ταλέντο. Υπάρχει ταλέντο άφθονο, υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορούν να παίξουν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Απλά ο προγραμματισμός και η οργάνωση που έχουμε σαν χώρα σε κάποια πράγματα, και ειδικά από μία ηλικία και μετά, νομίζω ότι κάπου δυσκολεύει αυτά τα παιδιά, και ειδικά μετά την ηλικία των 19, που πλέον είναι στο βήμα του να βρεθούν στις πρώτες ομάδες τη Super League αλλά και τη Β' Εθνικής. Εκεί πλέον η ζωή των ξένων ποδοσφαιριστών, των πάρα πολλών ξένων ποδοσφαιριστών, γιατί δεν είμαι ενάντια στους ξένους, είμαι υπέρ στους Ναι, απλά δεν βλέπουμε τόσο... Είμαι υπέρ των ποιοτικών ξένων, των ξένων οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα και μπορούν να μας δώσουν κάτι. Αλλά η μεγαλύτερη πληθώρα θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Άρα λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά, τα οποία βγαίνουν από την Ακαδημία, με σωστή δουλειά τις Ακαδημίες, έτσι ώστε να μπορούσαν να επανδρώσουν και τις πρώτες ομάδες. Θεωρείτε ότι και λόγω της οικονομικής κρίσης οι προπονητές γενικότερα θα στραφούν προς τα φυτώρια τους? Οι προπονητές, περισσότερο οι ομάδες πρέπει να το κάνουν αυτό, περισσότερο οι ομάδες, αλλά και οι προπονητές. Νομίζω ότι μοιραία τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, θεωρητικά πάντα θα αναγκαστούν, και πιστεύω ότι θα ρίξουν μεγαλύτερο βάρος στις ακαδημίες. Ας γίνει έστω και έτσι. Γιατί εγώ δεν μου αρέσει να γίνεται έτσι. Εγώ θα ήθελα να γίνει πολύ πιο νωρίς και να πιστέψουμε περισσότερο στους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το θέμα τώρα, νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για τις ακαδημίες και για τα νέα παιδιά να πάρουν τις ευκαιρίες και να δείξουν πραγματικά το ταλέντο τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ και εγώ.